Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε ένα απλό, γρήγορο και εύκολο μαμαδίστικο γλυκό, ένα γλυκό των παιδικών μας χρόνων. Μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια, πάρα πολύ εύκολα. Σε ένα πυρέξ θα βάλετε φρυγανιές, θα στρώσετε μία στρώς φρυγανιές, θα ρίξετε σιροπάκι, μετά θα βάλετε και τη δεύτερη στρώση, που θα ρίξουμε πάλι σιροπάκι, αλλά θα το ποτίσουμε καλά για να μαλακώσουν, να μην είναι σκληρές οι φρυγανιές. Πρέπει να ρίξετε αρκετό σιροπάκι από πάνω. Θα σας γράφω κάτω από το βίντεο τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, σε μία κατσαρόλα θα ρίξουμε γάλα κακάο. Φανταστείτε ότι αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ παλιά, από την εποχή του Carnation. Λοιπόν, δεν έχω ανοίξει το μάτι στη φωτιά καθόλου. Έχω κρατήσει λίγο από το γάλα κακάο, θα τα αραιώσω με corn flour, 5 κουταλιές της σούπας corn flour. Το γάλα είναι 1 λίτρο γάλα κακάο, δεν χρειάζεται να είναι κάποιο επώνυμο. Ρίχνουμε λοιπόν το γάλα με το corn flour που έχουμε διαλύσει. Τώρα θα ανάψουμε το μάτι στο σιγά σιγά και θα αφήσουμε μέχρι να βράσει. Εγώ έχω προσθέσει και μία βανιλέτα. Μια βανίλια για να δώσει και λίγο, ωραία γεύση και άρωμα. Λοιπόν, μόλις πάρει να βράσει και αρχίσει να πήξει, θα ρίξουμε 2 κουταλιές βούτυρο και θα τραβήξουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Η κρέμα μας θα είναι σε αυτή τη μορφή, ίσα δηλαδή που θα έχει πήξει. Σε αυτή τη μορφή δεν χρειάζεται να τη βράσετε παραπάνω να σφίξει, για να είναι ωραία μαλακιά και βελούδινη. Να μην είναι σφιχτή, δεν θα είναι ωραίο μετά το γλυκό. Θα τα αφήσουμε λοιπόν να κρυώσει. Εδώ έχουμε βάλει κρέμα γάλακτος και 3 κουταλιές ζάχαρη άχνη. Η συνταγή που σας γράφω με τα υλικά αυτά δεν είναι πάρα πολύ γλυκό το γλυκό. Είναι όπως πρέπει. Δεν σας λιγουριάζει δηλαδή. Λοιπόν, τη σαντιγή θα τη χτυπήσετε σε αυτή τη μορφή. Να μην είναι πολύ σφιχτή. Δεν είναι ωραία να είναι πολύ σφιχτή, γιατί όταν μπαίνει και στο ψυγείο μετά σφίγγει ακόμα περισσότερα και δεν είναι ωραία. Θέλω να είναι αφράτο το γλυκό. Λοιπόν, με τη βοήθεια κορνέ ή με μια σπάτουλα θα βάλετε τη σαντιγή από πάνω, αφού έχει κρυώσει το γλυκό πρώτα. Μπορείτε να το κάνετε έτσι με σχέδια, μπορείτε να το κάνετε απλά με μια σπάτουλα και να το περάσετε μετά με το πιρούνι, με μια σπάτουλα που είναι σαχτένι που κάνει γραμμές, όπως έκανα και εγώ εδώ. Με όποιο τρόπο σας διευκολύνει. Θα ρίξουμε από πάνω τρούφα ή τριμμένη σοκολάτα. Εγώ είχα τριμμένη σοκολάτα, είχα σοκολάτα, την έτριψα στον τρίφτη, απλά, εύκολα και οικονομικά. Θα το βάλουμε στο ψυγείο, καλό είναι να το κάνετε από την προηγούμενη για να κόβετε πιο ωραία την επόμενη μέρα. Εμείς βέβαια το κόψαμε λίγο, μόλις κρύωσε, κόψαμε και φάγαμε από ένα κομμάτι την ίδια μέρα. Καλό είναι να μείνει μέχρι την επόμενη μέρα. Το καλό αυτής της συνταγής, αυτού του γλυκού, είναι ότι είναι πάρα πολύ αφράτο. Η κρέμα είναι πάρα πολύ μαλακιά μέσα, δεν είναι σφιχτή. Δηλαδή και να μείνει και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, παραμένει μαλακιά. Δεν βράζουμε πολύ την κρέμα. Επίσης, η κρέμα που χρησιμοποίησα, η γάλακτος που έβαλα από πάνω, εσείς μπορείτε να βάλετε και ένα γκαρνί, ό,τι έχετε. Εγώ χρησιμοποίησα τη Σμέγκλη την κρέμα γάλακτος, είναι αφράτη, έχει πολύ ωραία υφή και δένει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπετε πως κουνιέται το γλυκό. Δεν είναι σφιχτό, είναι μαλακό, έχει ωραία υφή. Το βλέπετε, έτσι πρέπει να είναι. Βέβαια το αδικεί λίγο ο φωτισμός εδώ, αλλά δεν πειράζει, εγώ σας δείχνω πως είναι. Σας είπα, τραβάμε το κινητό, δεν έχω κάμερα επαγγελματική να τα φτιάξω. Είναι αφρό το γλυκό. Πανεύκολο, γρήγορο, οικονομικό, μαμαδίστικο, τέλειο. Θέλω λοιπόν να το φτιάξετε, μου γράψετε τις εντυπώσεις σας. Ευχαριστώ όλους, Ελλάδα και εξωτερικό, όπου και αν βρίσκεστε, για τα πολύ όμορφα σχόλιά σας. Τα φιλιά μου, σας αγαπώ πολύ πολύ.